Φεύγω από το Δήμο Φεστού και πάω στο Δήμο Βιάνου, καλημερίζοντας τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κύριο Χαρίλαο Τριγωνάκη. Πώς είστε, καλημέρα στη Βιάνο. Καλημέρα, Γιώργη, καλημέρα. Λίγο πολύ ακούσατε τι. Καλά να είστε. Λίγο πολύ ακούσατε από τη Φεστό τι γίνεται, τι επικρατείστε στο Δήμο Βιάνου. Τα προβλήματα, κυρία Βουργιάκη, είναι κοινά. Δηλαδή, το θέμα της προστασίας, δυστυχώς, το κριτήριο το πληθυσμιακό το οποίο έχει βάλει η πολιτεία δεν μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι μια περιοχή, ένας οικισμός που έχει λίγους κατοίκους, δεν του δίνουμε σημασία επειδή δεν μετράμε κεφάλια. Οι ανάγκες είναι ανάγκες. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς με τα 20.000 τα οποία μας παίρνουν από την προστασία δεν φτάνουν στοιχειοδός για την κάλυψη των ανάγκων. Συγγνώμη κύριε Τριγωνάκη, ναι. για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και εκείνους οι οποίοι μας ακούν, τους τακτικούς μας, τους πιστούς μας, τους ακροατές και εκτός ναι. Κρήτης. 20.000 για ένα ορεινό... 20.000-19.700 κάπου εκεί το ποσό αυτό. Ωραία. Σε ένα ορεινό δήμο που ξεκινάει κοντά από το Αρκαλοχώρι και φτάνει... Ναι, από την περιοχή του Καραβάδου, στο μεταξύ Καραβάδου έτσι, και Μάρσας ξεκινάει. Και φτάνει μέχρι τα νότια περιοχή, παράλια. Τα νότια παράλια και μέχρι τα όρια της νομού, του νομολασιθίου, δηλαδή Ιεράπετρα, το Δήμο Ιεραπέτρας. Και βέβαια δεν είναι μόνο το μέγεθος, διότι είναι με πληθυσμιακά ο Δήμος μπορεί να έχει μειωθεί λόγω του προβλήματος του δημογραφικού, το οποίο είναι το σοβαρότερο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά σαν έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης, ένα άλλο, μια άλλη παράμετρος πολύ σημαντική είναι η ορεινότητά του. Δηλαδή, είναι οι δυσκολίες οι οποίες προστίθενται στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, που δεν είναι μόνο η χειμερινή περίοδο. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα και τη χειμερινή περίοδο. Δηλαδή, θα έπρεπε κανείς να το δει συνολικά. Επίσης, έχουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο ναι, μεν είναι πλεονέκτημα. Χρειάζεται όμως και αυτό την προστασία του. Είναι το δάσος, το μοναδικό πευκό δάσος νομού Ηρακλείου, το οποίο έχουμε στη νότια πλευρά της δίκτυας, δηλαδή το δάσος Σίμης, Κεφαλοβρυσίου, Αμυρών. Ένα υπέροχο δάσος, το οποίο και αυτό θέλει τη φροντίδα του, θέλει την προστασία του, θέλει τις παρεμβάσεις του. Και δυστυχώς δεν μπορούμε, δηλαδή εάν ας πούμε φανταστείτε ότι η δασική υπηρεσία, η οποία τέλος πάντων ούτε αυτή έχει δυνατότητα να συντηρήσει το δικό δίκτυο. Ακριβώς, είναι αποδεκατισμένη. Αποδεκατισμένη χωρίς στην ουσία να μπορεί να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και το έχουμε αναδείξει και θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω στο θέμα του βάσου. Το οποίο σας λέω είναι για μας ένα κόσμημα και ένα, και όχι μόνο για το Δημοσιανό, είναι μοναδικό και προσπαθούμε τώρα με ίδια μέσα να προχωρήσουμε σε καθαρισμούς των δρόμων, να προχωρήσουμε σε διάφορες παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει ήδη αρκετές συναντήσεις, τις μπορώ να πω σε υψηλό επίπεδο και στην αποκεντρωμένη και στο Δήμο και επί τόπου, γιατί ένα άλλο πρόβλημα το οποίο συνδέεται με το δάσος είναι ότι έχουμε αρκετούς οικισμούς οι οποίοι είναι εντός του δάσους ή συνορεύουν με το δάσος. Ένα πευκοδάσος που καταλαβαίνετε σε περίπτωση ομιγέννη του ατυχήματος τι μπορεί να σημαίνει για τους τοπικούς πληθυσμούς. Έτσι. Και προσπαθούμε τώρα να δημιουργήσουμε έτσι μια κάποιες υποδομές, ώστε να μπορέσουμε... Τι σημαίνει αυτό, μισό λεπτό, κοιτάξτε. Όταν μιλάμε για αντιπυρική προστασία, η οποία ξεκίνησε, αφού το πήγαμε εκεί, κύριε Τριγωνάκη, και έχετε, νομίζω, και την εικόνα και την πληροφορία εσείς από τη δική σας την πλευρά. Όταν μιλάμε για μια αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκίνησε 10 μέρες πριν, δηλαδή στις 20 του Απρίλιου, ούτε καν 1η του Μάη, εξαιτίας και της... του μικρού του περιορισμένου περιορισμένων και τέλος πάντων της καταστάσεως. Είναι δυνατόν να μην είχατε εκείνη τη βοήθεια για να προχωρήσετε άμεσα σε κάποια μέτρα ή λίγο πριν τέλος πάντων να μην προχωρήσετε σε δράση, σε πρόνοια δράση για να προστατευτεί ο κόσμος εκεί? Σας λέω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός που αφορά την πυροπροστασία των και που βέβαια εκεί έχουμε εστιάσει περισσότερο, αλλά δεν σημαίνει ότι ο υπόλοιπος Δήμος δεν έχει ανάγκες και δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά
σας λέω, έχουμε εστιάσει περισσότερο στο πευκοδάσος της Σύμης και τον οικισμών οι οποίοι βρίσκονται προς νησίμι, το Κεφαλοβρύση, τα αμυρά που βρίσκονται σχεδόν στα όρια του δάσους ή εντός του δάσους. Και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσπαθούμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή κάποιων δεξαμενών. Ναι. Ακούστε. Κάποιων δεξαμενών δασοποιώσεις. Είναι κάποιες μεταλλικές δεξαμενές ανοιχτές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε ελικόπτερα, σε μέσα δηλαδή, με πυρόσβεση, σε αέρια μέσα, να ανεφοδιάζονται και να μην χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι καθοριστική σημασία η αμεσότητα της παρέμβασης και η εγκύτητα δηλαδή του χώρου ανεφοδιασμού από το, γιατί να μπορέσουν αυτά τα μέσα να επιχειρούν και να λειτουργήσουν καταστατικά. Πόσες προβλέπονται εκεί, σε σημεία τα οποία θα είναι προσβάσιμα και για τα ελικόπτερα? Ακούστε, έχουμε πει για δύο δεξαμενές. Ναι. Έχουμε κάνει ήδη μία παρέμβαση για να χρησιμοποιήσουν μια τσιμεντένια, η οποία είναι ξυριώτες δεξαμενή, η οποία είναι βοηθικότητας 3.000 κυβικών, η οποία όμως είχε ένα σοβαρό μειονέκτημα λόγω της προθέτησής της, ήταν ακριβώς κάτω από δίκτυα υψηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ, δηλαδή περνούσε απάνω το δίκτυο της υψηλής τάσης, και τώρα είμαστε στη διαδικασία απομάκρυνσης των δικτύων αυτών, ούτως ώστε να μπορεί το ελικόπτερο να προσεγγίσει και να μπορέσει να ανεφοδιαστεί από αυτήν. Αυτή βρίσκεται στην περιοχή του Πεύκου, δηλαδή βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά, θα μπορούσα να σας πω, του Πευκοδάσους, και θα μας λύσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και προσπαθούμε τώρα στη συνεργασία πάντοτε με την περιφέρεια να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ανάλογο και στην περιοχή της Επάρου. Άρα λοιπόν, κύριε Τριγωνάκη, δεν σας ψέγω, απλά προσπαθώ πρακτικά να καταλάβω ότι αυτή την ώρα η όλη σας προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο μήνας έχει 14, δεν έχουμε αυτές τις δύο δεξαμενές, τις μεγάλες, θα σου πει. Δεν τις έχουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει, μισό λεπτό, για να το καταλάβω. Σας είπα στην πράξη και επαναλαμβάνω, δεν σας ψέγω, αιδιότι. Απλά να ξέρουμε στην πράξη τι γίνεται. Η αγωνία είναι κοινή και νομίζω ότι υπόρχομαι να το Μα ούτως ή άλλως, κύριε Τριγωνάκη, όταν έχεις, πότε ήτανε τη μεγάλη φωτιά και κάηκαν τα πάντα όλα. Ήτανε 30 Ιουλίου του 2012. Ήταν δηλαδή, πόσες χιλιάδες ελαιόδεντρα χαθήκανε στη Βιάννου, 160.000 ήταν, αν θυμάμαι καλά. Καήκανε γύρω στα 30.000 στρέμματα, δηλαδή κάηκε περίπου το 1/3 του Δήμου. Για να καταλάβετε, βλέπετε, το μέγεθος της καταστροφής. Εγώ το ξέρω, απλά το επαναλαμβάνω. Εγώ είμαι από την Κάτω Βιάννο. Εσείς εδρεύετε στην Πάνω Βιάννο, εγώ είμαι από την Κάτω Βιάννο. Και γι' αυτό το λόγο έχω γνώση της περιοχής και έχω γνώση του γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής, κατεβαίνοντας είτε προς Τσούτσουρα, πηγαίνοντας προς Ψαρή Φοράδα κλπ. Για το τι γίνεται. Και υπάρχει, υπάρχει μισό τώρα λεπτό. Και υπάρχει, λέτε, αυτή επίσης η τσιμεντένια, η μεγάλη χωρητικότητα 3.000, είπατε, κυβικών, που είσαστε στην διαδικασία αυτή την ώρα να φύγουν και να φύγει πυλώνες, το δίκτυο, να οι πυλώνες. Το δίκτυο, ναι. Αυτό μπορεί, ας πούμε, να γίνει μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες. Πότε μπορεί να γίνει, ή μιλάμε για του χρόνου? Ακούστε, εμείς έχουμε την δέσμευση, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Σελιντάκη, τον αρμόδιο προϊστάμενο του Ηρακλείου της Προεδρικής Υπηρεσίας, ο οποίος έχει βοηθήσει τα μέγιστα, έχει κινητοποιήσει και αυτός με τον τρόπο της αρμόδια, την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΙΕ, και μας έχουν υποσχεθεί, αλλά αυτό τώρα σας λέω ότι δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω προσωπικά. Δηλαδή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, ας πούμε, δεν εξαρτάται από τη δικιά μας. Πάντως θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη στο κομμάτι αυτό. Εφόσον και όταν γίνει. Αυτό λέμε, ναι. Όταν γίνει, ναι. Όταν γίνει. Επίσης, κάτι το οποίο είμαστε στη διαδικασία σύνταξης της μελέτης είναι η διάνοιξη ενός δρόμου πάνω από την Κάτω Σύμη, αφού γνωρίζετε την περιοχή, και έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση. Θα δημιουργεί μάλλον σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση που έχουμε πληκαγιά, διότι δεν υπάρχουν δρόμοι διαφυγής.
και βρισκόμαστε στην φάση της κατάρτισης μιας μελέτης, μιας μελέτης η οποία θα δίνει δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενδεχομένως θα βρίσκονται εκεί σε μια δεδομένη στιγμή και θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Θα τους δοθεί μια εναλλακτική λύση. Ρωτάω λοιπόν το εξής, κύριε Τριγωνάκη. Είμαστε μέσα στην καρδιά μιας αντιπυρικής περίοδου και μιας καλοκαιρινής περίοδου, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει αυτό το διάστημα κατακόρυφα, με όλους τους κινδύνους οι οποίοι εγκυμονούν για την πρόκληση πυρκαγιάς. Προσπαθείτε να διαχειριστείτε ως Δημοτική Αρχή Βιάνου ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα δύσκολα αυτή την ώρα, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας τέτοιος συντονισμός ώστε ιδιώτες, εθελοντές, υδροφόρες με μηχανήματα, ιδιωτικά μηχανήματα, υπάρχει, να είναι στη διάθεσή σας, μισό λεπτό, η κρουνή της πυροσβεστικής σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, η δύναμη της πυροσβεστικής, πυροσβεστική σταθμή κλπ. Είσαστε καλυμμένοι τουλάχιστον από εκεί? Ακούστε κάτι, εκτιμούμε ότι είμαστε καλυμμένοι. Υπάρχει μια εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας η οποία λειτουργεί και οφείλω και τον έφτασε πίσω δημότες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό. Έχουμε πάρει ένα καινούριο πυροσβεστικό, μικρό βέβαια όχημα, το οποίο και αυτό είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Έχουμε ελέγξει τα δίχτυα, τέλος πάντων, οι οποίοι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Και τώρα, ξέρετε, με τα στοιχεία της φύσης με τη φωτιά είναι δύσκολο να πει κανείς ποτέ ότι είναι σε ετοιμότητα. Και θυμάμαι συγκεκριμένα όταν είχαμε πραγματοποιήσει μια συνάντηση στο επιμελητήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ηρακλείου τον Οκτώβριο, ήταν πότε έγινε η καταστροφή στην Αγία Πελαγία, που δηλώναμε όλοι ότι είμαστε έτοιμοι και ήρθε η θεομηνία και έγινε το κακό που έγινε να παθούν άνθρωποι στην Αγία Πελαγία. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι κανείς ποτέ να λέει ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει όταν έχουμε είμαστε απέναντι στη στοιχεία της φύσης. Ποτιά, έτσι το νερό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι δύσκολο να το πει κανείς. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσει πολλές φορές, και ξέρετε, είχα πει τότε ότι ζούμε μια κατάσταση ακρότητας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα τον Νοέμβρη, τον Οκτώβρη, πότε έγινε αυτό, και μετά είχαμε ένα χειμώνα ξηρό, ξηροθερμικό, χωρίς καμιά τέτοια. Έτσι. Ήταν πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Εδώ το τραγικό ποιο είναι, ότι οι υποδομές που έχουν. Διότι εκτός αυτού, εμείς έχουμε και άλλα, σαν ορεινός δήμος, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι παραλιακοί οικισμοί μας είναι δίπλα σε ποτάμια, είναι μέσα σε ποτάμια. Φανταστείτε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και με ένα οδικό δίκτυο το οποίο πραγματικά σε πολλά σημεία είναι τραγικό. Ακριβώς. Και φανταστείτε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε υποδομές οι οποίες όμως σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με άλλα δεδομένα. Ωραία. Εγώ ξέρετε, δεσμεύομαι, κύριε Τριγωνάκη, γιατί όταν μιλάμε για το οδικό δίκτυο του συγκεκριμένου το Δήμου και κυρίως για την πρόσβαση και για τη βοήθεια, ακόμα και για αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης στο αγροτικό οδικό δίκτυο, εδώ μιλάμε πραγματικά για μια τραγωδία. Δεσμεύομαι ότι θα συνεννοηθώ μαζί σας να δούμε πώς μπορούμε να μιλήσουμε και να δώσουμε εκτενέστερα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται αυτή την ώρα σε μια από τις επόμενες εκπομπές του 984. Να ευχηθώ τουλάχιστον σε αυτή την άνοδο της θερμοκρασίας να πάνε όλα καλά, να βοηθήσει το Βοριαδάκι. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε, δηλαδή οι θερμοκρασίες μέχρι και τώρα είναι γύρω στους 30, έχουν και χθες, ας πούμε, είχαμε 35-36. Παραλιακό μέτωπο, Βοριαδάκι στη Βιάνο που πάντα πιάνει. Ναι, στη Βιάνο, δηλαδή στον ορεινό, πάνω στην ελοχώρα του Δήμου. Το παραλιακό κομμάτι είναι πιο δύσκολο, είναι πιο προβληματικό, διότι εδώ έχουμε συνδυασμό της υγρασίας με τη θερμοκρασία που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα και ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Μάλιστα. Λόγω της ιδιαιτερότητας. Δύσκολη ζωή στην ενδοχώρα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε αναλυτικά με όλα αυτά τα οποία είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.